Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας από το κλειστό της Ριζούπολης. Τέλος τα ψέματα, play-off για την bronze κατηγορία με Q-Squad και Γιουγκοπιάστικα αντιμετωπίζουν η μία την άλλη. Πρώτο παιχνίδι της σειράς, γιατί τερμάτισαν Q-Squad στην κανονική διάρκεια, τέταρτη Γιούγκο. Οι Q-Squad θα ξεκινήσουν το παιχνίδι, αλλά με λάθος να γίνεται ουσιαστικά μπρος-πίσω. Και κάπως έτσι η μπάλα θα περάσει στους Γιούγκο να προχωρήσουν εκείνοι ουσιαστικά στην πρώτη επίθεση του παιχνιδιού με τον Κουμπούλι. Ο Μένος έχει την μπάλα τώρα ψηλά. Πάει για το screen ο Τζιός. Ο Μένος θα περάσει, δεν θα σημειώσει τους πρώτους πόντους της αναμέτρησης. Ο Οικονόμου μαζεύει απέναντι. Τώρα η μπάλα, το τρίποντο είναι άστοχο από τον Γιανακούλια. Μάζεψε ο Μένος και τώρα στον άξονα έχει κόψει ο Κουμπούλης. Δεξιά του είναι ο Ντάκης στη γωνία. Βλέπει τον Δημητρακόπουλο. Ψηλά εκείνος, η μπάλα στον Μένος, 45 και στην κορυφή. Τώρα Κουμπούλης στο screen από τον Δημητρακόπουλο. Ο Μένος είναι μόνος του για τρεις και θα βάλει τους πρώτους πόντους της σειράς από την assist του Κουμπούλη. Τρίποντο Μένου για το 3-0 της Γιούγκο. Τώρα η Q-Squad με την δεύτερη της επίθεση στο παιχνίδι. Με τον Σταύρο Καρίκα σπάει το screen. Πάρει ένα shoot μέσης απόστασης, δεν θα το βάλει ο Σταύρος. Rebound όμως από τον ίδιο στην ολιγορία τον Γιούγκο. Στο 14 και τώρα άλλα 9. Οικονόμου θα περάσει, θα σηκωθεί για 2. Θα το βάλει shoot μέσης απόστασης από τον Οικονόμου που μειώνει στον πόντο. 3-2. Πρώτη πόντη στη σειρά για την Q-Squad. Τώρα Κουμπούλη ψηλά και ο Ντάκης βρίσκει μέσα τον Δημητρακόπουλο, μπορεί να παίξει με πλάτη αλλά θα προτιμήσει να βγάλει έξω στον Ντάκη. Εκείνος κερδίζει το πρώτο φάουλ της αναμέτρησης από τον Τζαμαρία. Τώρα η επαναφορά. Θα κλέψει την μπάλα από τον Μένο ο Γιανακούλιας. Και η Χιούσκα τώρα με τον Καρίκα. Παναγιώτης Καρίκας. Γιανακούλιας για τον Καρίκα και πάλι το τρίποδο του Παναγιώτη είναι άστοχο. Λοιπόν, του μαζεύει ο Δημητρακόπουλος, κάνει κράτη και βγάζει στον Μένο. Ψηλά ο Μένος, θέλει να περάσει, κλείνεται, μπάλα στα χέρια του Χιού. Τώρα ο Κουμπούλης, δυσκολεύονται να βρουν χώρους τώρα Γιούγκο. Ο Μένος ξανά με ένα πολύ μακρινό τρίποντο, θα το βάλει και αυτό. Ο Μένος ξεκινάει απίστευτα το παιχνίδι έχοντας 2 στα 2 τρίποντα και τα 2 από το σπίτι του. 7 και 46 ακόμη για το πρώτο δεκάλεπτο. Η Q-Squad πίσω τώρα με 4 έχει την κατοχή. Γιανακούλιας, ο Οικονόμου, από τη 45 ο Καρίκας. Σκυπάς απέναντι σε ζώνη 2-3 η Γιούγκο. Να περάσει από κάτω φάουλ του Ντάκη πάνω στον Παναγιώτη Καρίκα. Πρώτο για της Γιούγκο. Γιανακούλιας, μπάλα μέσα στον Οικονόμου. Από το στάρι θα βγάλει έξω στον Καρίκα του Σταύρου. Είναι άστοχο, άλλο ένα rebound τώρα από τον Δημητρακόπουλο και οι Γιούγκο μπορούν τώρα να περάσουν κι άλλο μπροστά και να χτίσουν από νωρίς ένα καλό σερί, ένα καλό προβάδισμα. Δεν θα το κάνουν τώρα με τον Κουμπούλη να στοχεί. Ο Σταμαρίας μαζεύει και κερδίζει το φάουλ από τον Τζιό που πήγαινε να το κλέψει από πίσω υποχθόνια την μπάλα. Δεύτερο φάουλ για τη Γιούγκο σε δύο φάσεις. Μία σε άμυνα και μία στην επόμενη άμυνα. 7 λεπτά ακόμη για το πρώτο δεκάλεπτο στο 6-2 μπροστά η Γιούγκο. Πιάστηκα με τα δύο τρίποντα του Μένου. Γιανακούλιας απέναντι έχει δει τον Καρίκα. Δυσκολεύονται οι Q-Squad να σπάσουν τη ζώνη. Γιανακούλιας από τη γωνία. Ο Καρίκας θα σηκωθεί. Δύσκολη προσπάθεια. Κάτι μαζί με τον Σπιχέ του Παναγιώτη. Και τώρα ο Μερζιώτης απέναντι. Όχι ο Μερζιώτης, ο Μένες, με συγχωρείτε. Ο Μερζιώτης είναι στον πάγκο. Δημητρακόπουλος τώρα θα πάρει τον drive. Θα περάσει μπάλα. Δεν θα κάνει καλά. Θέλει να πέσει. Υπό πολύ πίεση το τελείωμά του εκεί. Ούτως ή άλλως τώρα ο Τζιός πιέζει. Βγάζει την μπάλα έξω. Έχουν δύο δεύτερα οι Q-Squad για να περάσουν τη σέντρα. Οπότε η λογική λέει ότι θα πιέσουν πάρα πολύ οι Γιούγκο για να μην περάσουν τη σέντρα οι Q-Squad. Για να δούμε. Καρίκας θα κλέψει την μπάλα ο Δημητρακόπουλος. Ναι, όχι. Αλλά θα γίνει το λάθος από την Q-Squad. Την μπάλα δεν πέρασε εγκαίρως.
ο μισό του πιο σκουάντου, οπότε βγήκε η άμυνα για τη Γιούγκο. Στο 14 η επίθεση για τη Γιούγκο. Τώρα η επαναφορά. Ο Μητρακόπουλος θα προστάρει, θα σηκωθεί. Όσο και ωραία θα βάλει άλλους δύο πόντους για το πολύ δυναμικό ξεκίνημα της Γιουγκοπιάστηκα. Είναι μπροστά με 6, τώρα 8-2. Καρίκας. Βάλα στον Τζαμαρία. Θα προστάρει, θα γυρίσει, καθόλου καλό. Το σουτ και ο Τζιός θα μαζέψει για να δώσει στη Γιούγκο το δικαίωμα να περάσει κι άλλο μπροστά. Μυρίζομαι time out αν πει γι' αυτό. Μέσα ο Τζιός δυσκολεύεται, γυρνά, δεν μπαίνει μπάλα. Μαζεύει ο Γιανακούλια στην αστοχία του Τζιού. Και τώρα μπροστά οι προϋποθέσεις για ευθυδιασμό. Δεν θα τον εκμεταλλευτούν στο έπακρο οι Q Squad. Να το time out για το οποίο μιλάγαμε. Για την Q Squad επιστρέφουμε για τα τελευταία 5,5 του πρώτου δεκαλέπτου. Επιστρέψαμε. Είπαν κάποια πράγματα οι Q Squad. Για να δούμε αν θα τα εφαρμόσουν. Έχουν σκοράρει μόλις 2 πόντους. 1-2-8 της Γιούγκο. Τώρα η επαναφορά. Συνεχίζουν στη ζώνη. Οι παίκτες της Γιούγκο. Ο Μπούλης πάει να κλέψει παραλίγο. Κλείνει και ο Μένος ανεβαίνει τώρα η ζώνη και αποδιοργανώνεται η άμυνα. Τον Γιούγκο θα πέσει μέσα η μπάλα. Όχι, δεν χαμογέλασε καθόλου εκεί στο σούτι στα Μεταρρύκα. Θα μπορούσε να έχει μειώσει στους 3, αλλά αυτή η διαφορά παραμένει στους 6. Ο Μπούλης για 2 δεν θα πέσει αυτό. Ο Τζιός με πολύ πάθος για άλλη μια φορά μπαίνει στη φάση, αλλά δεν καταφέρει να πάρει το rebound. Τώρα απέναντι η Q Squad. Οικονόμου είναι το κόψιμο του Τζαμαρία. Έβγαλε την μπάλα έξω ο ίδιος. Και εκείνη περνά σε χέρια Γιουγκοπιάστηκα. Λιγότερο από 5 για το πρώτο δεκάλεπτο. Παραμένει στο 8-2 το σκορ. Μένος ο Ντάκης. Ανεβαίνει ψηλά ο Κουμπούλης. Δεν τον είδε ο Ντάκης. Είδε μέσα από τον Δημητρακόπουλο. Θέλει να παίξει με πλάτη. Έξω ο Κουμπούλης. Έχει σουτ για 3. Δεν θα το βάλει. Ριμπάνω ο ποιον. Παλεύει εκεί, προλαβαίνει ο Γιανακούλιας, αλλά θα βγάλει την μπάλα στα χέρια του Τζιού, οπότε για αυτόν. Σε εκείνον πιστώνεται το rebound, το επιθετικό κιόλας. Αλλά 7 για την επίθεση, ο Ντάκης με ένα άτσαλο τελείωμα, η μπάλα περνάει έξω από χέρια Γιούγκο. Και σε εκείνα της Q Squad, ότι αλλαγή για την Γιούγκο πιάστηκα, ο Γεωργακόπουλος μπαίνει στη θέση του Ντάκη. Βγάζει ένα καθαρό ψηλό για να βάλει έναν γκαροειδή. Ψηλό, η Γιούγκο και ο Ρακόπουλος που ακόμα και άσος μπορεί να παίξει, αλλά δεν έχει ανάγκη γιατί έχει ήδη δύο ψηλούς μέσα από τον Δημητρακόπουλο και τον Τσιό. Καρίκας, νάει φάουλ από τον Μένο. Τρίτο της Γιούγκο, επιδιώκει πιο πολύ την επαφή και σε άμυνα και σε επίθεση. Εδώ περνά μέσα και ο Ζωγράφος για λογαριασμό της στη θέση του Τζιού. Δύο αλλαγές τώρα για τη Γιούγκο για να φρεσκάρει λίγο το σχήμα της. Ένα άστοχος εδώ για να κούλια στο Τζαμαρίας. Μαζεύει σε τώρα και ούτε κύριος καταφέρνει. Μαζεύει ο Δημητρακόπουλος και μετά έχουμε το φάουλ. Με τον Γεωργακόπουλο έχει ελεύθερο τρίποδο. Δεν θα το βάλει. Η μπάλα έξω. 3-41 ακόμη για το πρώτο δεκάλεπτο. Μπάλα στα χέρια του Σταύρου Καρίκα. Ψάχνουν μια σπίθα εδώ οι Q Squad. Έχουν βάλει μόλις ένα καλάθι. Είναι αρκετά άστοχη λόγω κιόλας της πολύ πολύ κλειστής άμυνας ζώνης τον Γιούγκο. Αλλά 7 για την επίθεση. Ο Οικονόμου θα αναγκαστεί να πάρει ένα τρίποντο, όχι και υπό τις καλύτερες προϋποθέσεις, αλλά μαζεύει ο ίδιος στην αστοχία του. Πάει και να ανέβει, υπάρχει το καλάθι και το φάουλ πάνω στον Οικονόμου. Δεν άφησε τη φάση εκεί στην τύχη της, μάζεψε το rebound, ανέβηκε, το έβαλε, πήρε και το φάουλ. Χάνει τη βολή,
Μαζεύει ξανά ο ίδιος όμως την αστοχία του. Εδώ λιγορία με τον Γιούγκο και μπορεί να δεχτεί κι άλλους πόντους τώρα με τον Τσαμαρία, αλλά συνεχίζει το τρίποντο. Τέλος στην ιστορία βάζει ο Δημητρακόπουλος με το τρίποντο. Τελευταία 3 λεπτά για το πρώτο δεκάλεπτο. Double score με το 8-4 μπροστά η Γιούγκο. Έχει τώρα την μπάλα με τον Κουμπούλη ψηλά, αλλά 10 για την επίθεση. Όπως είναι ο Δημητρακόπουλος, ο Κουμπούλης προσποιείται, αλλά 5 περνάει, έχει χώρο, σηκώνεται, υπάρχει φάουλ πάνω στον Κουμπούλη. Θα πάει και εκείνος στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Κουμπούλης με δύο βολές τώρα. Θα βάλει την πρώτη. 4-9. Χάνε τη δεύτερη. Ούτως ή άλλως είχε πατήσει νωρίτερα μέσα ο Δημητρακόπουλος ή ο ζωγράφος. Οπότε βάλε αυτόματα σε χέρια Hughes Squad. Καρίκας για τον Παναγιώτη, Καρίκα ο Σταύρος. Σταθερά σε άμυνα 2-3 ζώνη η Γιούγκο. Το τρίποντο από τον Γιανακούλια. Ήταν γλυκό το σουτ, αλλά δεν μπήκε. Παλεύουν εκεί για το ριμπάντο. Μερικές μάχες, ο οικονόμος σηκώνεται και θα το βάλει κι αυτό. Είναι ο μοναδικός σκόρερ της Γιούγκο, που έχει και τους 6 πόντους της ομάδας του και τους κρατάει ακόμη κοντά. Στη γιουγκοπιάστικα αυτή τη στιγμή στον επίσω με 3. Κουμπούλης αναπεράσει, σηκώνεται, άλλο ένα φάουλ που κερδίζει ο Μάριος. Άλλες δύο βολές που καλύτερα να εκτελέσει. Θα μπει η πρώτη. Δέκα. Πρώτη που πατούν διψήφιο γιουγκοπιάστηκα. Θα βάλει και τη δεύτερη ο Κουμπούλης. 6-11 η διαφορά στους 5, ενώ ο Ανδρέου περνά μέσα τώρα στη θέση του Δημητρακόπουλου. Γιουγκοπιάστηκα υπό τις οδηγίες του για απόψε coach Νίκου Τσίγκα, ο οποίος δεν αγωνίζεται. Καρίκας. Κούλος έβγαλε για τον Παναγιώτη Καρίκα. Ενώ έχασε την μπάλα τα χέρια του Γεωργακόπουλου, άλλα 10 για την Tunes Squad. Αλλάσουν τώρα την μπάλα οι Tunes, αλλά 5 έχουν. Ωραία στο κόψιμο του Γεωργακόπουλου, πάρα πολύ ωραίο καλάθι από την Tunes Squad. 8-11 παραμένουν κοντά οι δύο ομάδες, ενώ απομένει 1,5 για το πρώτο δεκάλεπτο. Μεριζιώτης ψηλά για τον Γεωργακόπουλο, αλλά 10 για το σκρίνο ζωγράφος κρατάει ο Γεωργακόπουλος. Χάνει την μπάλα, λέγω οικονόμου, λύθρισε εκεί ο Γεωργακόπουλος και έχουν την ευκαιρία απέναντι να μειώσουν κι άλλο οι Tunes, αλλά στο βουν μάζεψε ο ζωγράφος. Έχουμε τα βήματα από εκείνον και ταυτόχρονα το time out για την Γιούγκο. Πιάστηκα, επιστρέφουμε ξανά μαζί μετά το time. Οδεύουμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου δεκαλέπτου. 8-11 το σκόρ και γιουγκοπιάστηκα με 3 μπροστά. Πουλίδας. Λιαράκος ο Πουλίδας. Αρκετές αλλαγές. Ο Ανδρέου κλέβει. Απέναντι ο Κουμπούλης. 43 τελευταία δεύτερα στο πρώτο δεκάλεπτο. Θα σηκωθεί ο Κουμπούλης. Άλλες δύο βολές για τον Μάριο. Ήδη έχει πάει στη γραμμή δύο φορές. Τώρα θα είναι η τρίτη του επίσκεψη. Έχει βρει 3 από τις 4 βολές στο δίχτυ την μπασκέτα. Τώρα θα βρει άλλη μία. Μαζί με τον Μένο είναι αυτή που
τραβάνε το κουπί στο σκοράρισμα απόψε για την Γιούγκο. Φαίνεται η δεύτερη από τον Βούλη και μαζεύει ο Ιωσήφιδης. Πιέζουν πολύ ψηλά η Γιούγκο και δυσκολεύουν τους Γιούγκ να περάσουν τη σέντρα, αλλά το κάνουν. Και μάλιστα έχουν ευκαιρία απέναντι με τον Οικονόμου, αλλά κρατάει και κάνει κράτη. Καλά κάνει. Κλασική ευκαιρία. Τώρα εδώ ένα φαουλ. Το Μερζιώτη. Συμπληρώνουν νομίζω τα φάουλ του Σιγιούγκο και είναι δύο βολές. Κοστρία δεύτερα μετά από αυτό το ζευγάρι βολών. Θα εκτελέσει ο Οικονόμου. Οικονόμου που έχει τους 6 από τους 8 της ομάδας του. Τους άλλους 2 τους έχει ο Γιανακούλιας. Θα μπει η πρώτη βολή. 9-12. Θα πέσει και η δεύτερη στην ορειβασία. 21 δεύτερα όλα στη διάθεση της Γιούγκο. Κουμπούλης. Ψηλά για το σκρίνο Ανδρέου. Ο Κουμπούλης μέσα για τον Ανδρέου. Αλλά τρία θα το πάρει το τρίποντο αναγκαστικά. Παραλίγο δεν το βάλει. Ο Σιφίδης μαζεύει. Κάπου εδώ λίγη το πρώτο δεκάλεπτο, αντιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο. Επιστρέψαμε για το δεύτερο δεκάλεπτο. Ένα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι στην Μυρίζω πολύ ως τώρα. 10-12 μπροστά η Γιούγκο με μόλις 2. Στην πρώτη επίθεση εκείνη με τον Γεωργακόπουλο να παίρνει τον drive. Φωτογράφος προτιμήσει να γυρίσει τώρα. Αναστοχή και ο Οικονόμου μαζεύει για να βγάλει στον Κουλίδα. Παπανιώτης θα χάσει από τον Κουμπούλη που του κάνει το φάουλ. Φαίνεται να πονάει τώρα το στέρνο, αλλά θα σηκωθεί. Όλα καλά. Τώρα ο Παπανιώτης για τον Λιαράκο. Κουλίδας, ο Παπανιώτης έξω. Ο Σιμπίτη για τον Κουλίδα τον τρίποντο δεν μπαίνει. Ανδρέου με άγκανα rebound. Το 12-10 παραμένει. Κουμπούλης. Πάει για χαμηλό σκορ αυτό το παιχνίδι. Στα μέτρα της Γιούγκο πιάστηκα, όπως είπαμε με τον Νίκο Τσίγκα. Εκεί θέλει να το πάει η ομάδα της Γιούγκο. Είναι το στυλ παιχνιδιού της. Όχι τα πολύ ψηλό σκορα μάτς, τα πιο σκακιστικά μάτς, αλλά δύο για την εκκίνηση εδώ μεταξύ. Ο Γεωργακόπουλος στο μακρινό τρίποντο δεν είχε τις πιθανότητες υπέρ του και αυτό φάνηκε. Το πολύ μακριά και με τον χρόνο να running out of time δεν κατάφερε να βρει. Λιαράκος στον αγώνα Οικονόμου περνάει απέναντι, μπάλα έξω από τα χέρια του ζωγράφου του Ανδρέου. Εκεί πήγαν πολλά χέρια στην μπάλα. Αλλά 6 δεύτερα για την Tune Squad. Παπανιώτης ψηλά για τον Ιωσήφιδη. Οικονόμου θα πάρει την προσπάθεια, αλλά θα στοχίσει. Γεωργακόπουλος μαζεύει. Οικονόμου που ως τώρα έχει 3 στα 4 δίποντα. Αυτή ήταν η πρώτη του δίποντη αστοχία. Γεωργακόπουλος ψηλά ο Κουμπούλης. Ανεβαίνει για το σκρίνο Μερζιώτης. Θα το πάρει ο Κουμπούλης. Στη γωνία ο Ανδρέου. Ψάχνει πάσα απέναντι ο ζωγράφος, αλλά 5 για την επίθεση και οι δύο ομάδες σε πολύ μεγάλες επιθέσεις, καθώς οι άμυνες πάντα τους κλείνουν. Δεν μετράει το καλάθι του ζωγράφου, υπάρχουν τα βήματα. Είχαν σφυριχτεί προτούπι κιόλα στο καλάθι. Και οι δύο σκουάτ ξανά με την ευκαιρία είτε να ισοφαρίσουν είτε και να περάσουν μπροστά με ένα τρίποντο. Ενώ ο Ντάκης είναι έτοιμος να περάσει μέσα για τη Γιούγκο. Παπανιώτης, Λιαράκος. Ξανά μεγάλη επίθεση. Αλλά 6 κλέβει την πάσα του Κουλίδα ο Κουμπούλης. Φτάνει απέναντι. Γεωργακόπουλος θα το πάρει το τρίποντο. Δεν είναι καλό. Κατά το καλάθι το γράφος επίσης αστοχή. Το rebound από τους Q Squad και τώρα τον δεξί διάδρομο. Ο Κουλίδας, ο Παμπανιώτης, βήματα. 10-12, δεν έχουμε δει καλάθι εδώ και σχεδόν 3 λεπτά στο, στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Ντάκης θα μπει στη θέση του ζωγράφου. Κουμπούλης. Ένα φάουλ από την Γιούγκο.
αυτό το κουμπούλι που είδαμε προηγουμένως. Στο 12 λεπτό, Μερζιώτης ένα τρίποντο. Είναι μέσα, είναι για 3 στο σουτ του κουμπούλι του Μερζιώτη. 15-10, αυτή είναι και η πρώτη πόντη του δευτέρου δεκαλέπτου. Σε αυτήν την απάντηση τώρα η Τιούσκουα, το hand-off του Πουλίδα, αυτή τη φορά με τον Λιαράκο. Στις 45 ο Μπαμπανιώτης συνεχίζει την 2-3 ζώνη. Η Γιούγκο αποφέρει καρπούς ξανά. Ο Ανδρέου μαζεύει την τρίποντη αστοχία του Λιαράκου. Και τώρα η Γιούγκο ξανά μπορεί να ξεφύγει. Το μεγαλύτερο του προβάδισμα ήταν εκείνο των 6 πόντων στο 2-8 του πρώτου δεκαλέπτου. Ντάκι στο post, αλλά 10 για την επίθεση. Ψηλά είναι ο Κουμπούλης. Θέλει να περάσει και να σηκωθεί. Δεν το βάζει ο Μάριος. Ριμπάνω ο Πιόν, μαζεύει την αδέσκο την μπάλα ο Λιαράκος. 10-15. Λιαράκος περνούν τη σέντρα. Έγκαιρα. Χιούσφαντ. Ιωσήφιδης για τον οικονόμο, εκείνος ψηλά για τον Παμπανιώτη. Περνάει από τα αριστερά. Θα πάρει τον drive. Έχει χώρο. Σηκώνεται αστοχή. Ριμπάνω του Ανδρέου. Γιωργακόπουλος. Ζητάει ο Ντάκης στο post, πετάει για τον Πουλίδας. Δεν καταφέρει να κλέψει, απλώς θα βγάλει την μπάλα έξω με το deflection. Δημητρακόπουλος μέσα, Ανδρέου έξω. Πολύ λιγότερη επαφή ως τώρα στο δεύτερο δεκάλεπτο μόλις ένα φάουλ. Ντάκης σε 45 είναι ο Μερζιώτης, αλλά 6 για την επίθεση. Ο Δημητρακόπουλος είναι το κόσμο του Μερζιώτη, προτίμησε να πάει μόνος του, με το αριστερό σηκώνεται. Σταύρος Καρίκας μαζεύει και θέλει να φύγει τώρα στο break. Το γήπεδο, η λάθος πάσα του Καρίκα. Αλλά ένα λάθος από την Two Squad. Φτάνει τα 5. Την άλλη Γιούγκο έχουν 4. Πέντε και 40 για το ημίχρονο. Ως τώρα το δεύτερο δεκάλεπτο έχει κυλήσει χιλιόμενο ρυθμό, νεράκι. Τώρα ο Κουμπούλης με ένα drive, καλάθι και φάουλ. Φοβερός Κουμπούλης, κερδίζει το ένα φάουλ μετά το άλλο, επειδή όχι πάρα πολύ την επαφή, παρά το ύψος του, δεν φοβάται κανέναν. Στο διάβα του κάνει το 10-17 με ένα 5-0, μπαίνει στα πρώτα 4,5 λεπτά του δευτέρου δεκαλέπτου του Γιούγκο. Το τρίποδο του Μερζιώτη. Και τώρα το goal foul. Κουμπούλη, 3 λεπτά για το καλάθι, ο Μικρακόπουλος αναπληρώνει το κανένα πόντο και βάζει και ένα παραπάνω για το 19-10, αυτή είναι και η μεγαλύτερη διαφορά των δύο ομάδων ως τώρα. Ένα 7-0 έχουν οι Γιούγκο ως σερή να τρέχει. Τώρα φάουλ του Δημητρακόπουλου πάνω στον Μπαμπανιώτη, αυτό είναι το δεύτερο του Δημητρακόπουλου. Δεν θέλει σίγουρα ο Τσίγκας να δει τον Δημητρακόπουλο να φορτώνεται και με άλλα φάουλ, δεδομένου ότι υπάρχει πάρα πολύ παιχνίδι ακόμα. Ο Μπαμπανιώτης δεν βρίσκει το πρώτο πόντο της Tune Squad με την πρώτη του βολή. Μπορεί να το κάνει με τη δεύτερη. Δεν θα γίνει όμως. Rebound του Δημητρακόπουλου. Ούτε γάτα ούτε ζημιά εδώ για τη Γιούγκο. Το μόνο αρνητικό είναι το φάουλ του Δημητρακόπουλου για εκείνους. Μπορούν να περάσουν τώρα μπροστά και με διψήφιο. Γεωργακόπουλος για τον Δημητρακόπουλο. Είναι στο low post το μαρκάριο Καρίκας. Λάθος πάσα. Έκλειψε ο Τζαμαρία. Αυτό έβαλε χέρια εκεί στην μπάλα. Και τώρα απέναντι ο Μπαμπανιώτης. Κλέβει όμως ο Δημητρακόπουλος και αναπληρώνει ξανά το λάθος του. Απέναντι όμως θα κάνει ξανά το λάθος. Λάθη επιλαθών. Η Tune Squad με τον Μπαμπανιώτη. Τζαμαρίας, θα το πάρει το τρίποντο, κοντό το σουτ, μαζεύει ο Γεωργακόπουλος. Παραμένουν άσφαιροι αυτό το δεκάλεπτο η Tune Squad. Η Γιουγκοπιάστικα έχει μια μεγάλη ευκαιρία εδώ να περάσει μπροστά με διψήφιο και παίρνοντας ψυχολογία μαζί παίρνουν και ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα για να πορευτούν και με αυτό στο υπόλοιπο το δεκάλεπτο. Εδώ έχουμε το time out από την Tune Squad, 4-21 που μένουν, 10-19, επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε. Μπάλα στα χέρια της Γιουγκοπιάστικα. Είναι μπροστά με 9. Το τρίποντο από τον Μένο δεν μπαίνει. Πρώτη του αστοχία πίσω από τα 6.75 μετά τα 2 τρίποντα που έβαλε απάνω τα. Στην αρχή του παιχνιδιού Μπαμπανιώτης, ο οικονόμου θα περάσει, θα σηκωθεί σε κίνηση πολύ μέσα, θα καταφέρει να βρει άλλους 2 πόντους
οικονόμου που καταβάλει τεράστια προσπάθεια σήμερα για να κρατήσει την ομάδα του κοντά στη Γιούγκο. Έχει τους 10 τώρα από τους 12 της ομάδας του. 19-12 Γεωργακόπουλος, ο Κουμπούλης, άλλα 8 Γεωργακόπουλος από τη γωνία, ο Μένος, drive, σηκώνεται, δεν είναι καλό το τελείο. Ο Μακαρίτας μαζεύει την αστοχία του Χριστόφορου Μένου και θέλει να φύγει μέχρι απέναντι. Τώρα θα σηκωθεί ο Παπανιώτης για δύο, είναι άστοχος κάτω το καλάθι, Τζαμαρίας το βάζει. Τρέχουν τώρα ένα 4-0 για να κάνουν τα πράγματα ευνοϊκότερα για εκείνους, οι δύο σκουάτ, οι οποίοι και εκείνοι αντιμετωπίζουν με ζώνη. Γιούγκο, Κουμπούλης, μπάλα στο Δημητρακόπουλο, άλλα 5, δυσκολεύεται ο Δημητρακόπουλος, παίρνει όμως την επαφή, στο χείλι σαν αλλιούμ, βγήκε αυτό, δεν θα μετρήσει για ασίστ τον Δημητρακόπουλο, αλλά ο Κουμπούλης είναι εκεί για να μαζέψει το rebound, να βάλει και το καλάθι και να κάνουν τον blackjack. Η Γιούγκο 21-14, μπάλα στα χέρια του Γαρίκα. Παναγιώτης Καρίκας για τον οικονόμου. Γυρνά από τη γωνία ο Τζαμαρίας. Το σούτ είναι για 3. Διώθουμε το rebound. Απέναντι τώρα η Γιούγκο. Κουμπούλης. Ο Δημητρακόπουλος. Στο high post είναι ο Τζιός. Στις άλλες 45 χρησιμεύει ο σκαλοπάτι για να βγάλει στον Γεωργακόπουλο. Το φάουλ εδώ τώρα μετά το κλέψιμο του Καρίκα. Yeah. 21-14 η μπάλα στα χέρια της Χιούς Σκουάντ. Yeah. Οικονόμου. Τρία φάουλ έχει η Γιουγκοπιάστηκα, ένα η Χιούς Σκουάντ. Οικονόμου χάνει. Κλέβει ο Μένος. Τελευταία 2 λεπτά. Γεωργακόπουλος. Ο Μένος. Ο Γεωργακόπουλος. Από τις 45 Κουμπούλης για 3. Δεν είναι καλό το τρίποντο. Οικονόμου που μαζεύει. Τελευταία 102 δεύτερα. Για το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Καρίκας. Για 2. Γρήγορη επίθεση. Δεν τον επωφελεί. Τώρα ο Γεωργακόπουλος για τη Γιούγκο. Ο Δημητρακόπουλος πανέμορφα είδε μέσα το τσιό. Εκείνος κάνει υπομονή, σηκώνεται. Θα κερδίσει με τις δύο βολές, αλλά δεν θα βάλει το καλάθι. Τώρα ο Γιανακούλιας. Λιαράκος. Παναγιώτης Καρίκας, το σούτ είναι για 3, για 2 μάλλον, αλλά το σκεδάκι δεν μπήκε. Ο Τζιός μαζεύει. Μπήκαμε μόλις στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Μπροστά με 8 γιουγκοπιάστηκα, μπορεί να πάει με προβάδισμα διψήφιο στο ημίχρονο, αλλά τι ήθελα και το είπα γιατί τους μάτιαξα. Λάθος του Κουμπούλη, είναι το πρώτο του. 14-22 μπορούν να μειώσουν εδώ οι παίκτες της Χιούς Σκουάντ. Γιανακούλιας. Παναγιώτης Καρίκας. Οι τρίπλες. Η μπάλα μέσα στο Τζαμαρία. Ο Τζαμαρίας, ο Λιαράκος για 2 δεν το βάζει. Δημητρακόπουλος μαζεύει το υπαριθμό 7 rebound του για απόψε. Θα πάνε σε μεγάλη επίθεση. Γιούγκο, όχι ότι δεν πηγαίνανε ήδη, αλλά τώρα έχουν ένα λόγο παραπάνω για να απομείνει όσο λιγότερο χρόνο γίνεται για την Q Squad. Αν και εφόσον πάρουν το rebound ή βάλουν καλά στη Γιούγκο, τώρα θα περάσει ο Κουμπούλης. Άλλο ένα φάουλ που κερδίζει άλλη μια φορά που σκέπτεται τη γραμμή τη φιλανθρωπία.
βάλει την πρώτη. Δεκατέσσερα 24-24, αυτή είναι και η μεγαλύτερη διαφορά του παιχνιδιού. 14 δεύτερα έχουν ακόμα η Tune Squad. Η Γιουγκοπιάστικα έχει ένα φάουλ να δώσει, λογικά θα το δώσει, αλλά περιμένει να περάσει ο χρόνος. Τώρα ανεβαίνει ο Κουμπούλης για να δούμε αν θα γίνει τώρα κάποιο φάουλ. Όχι, δεν θα γίνει εν τέλει κανένα φάουλ και θα δικαιωθούν οι Γιούγκο. Αστοχούν οι Tune Squad μπροστά με 10 Γιουγκοπιάστικα στο ημίχρονο. 24-14, επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο μέρος. Δεύτερο ημίχρονο, με το παιχνίδι να βρίσκεται στην μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε δει απόψε υπέρ των Γιουγκοπιάστικα, πάντα εκείνη με 10 μπροστά, 14-24. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκινάει με ένα άστοχο τρίποδο του Γιανακούλια, αλλά εκείνο οικονόμου για να μαζέψει και να μην βάλει άλλους δύο. Ο Θεός επί τη συνέχεια μαζεύει και αφήνει στον Κουμπούλη. Κερδίζει το φάουλ από τον Παναγιώτη Καρίκα. Ξεκινάει πολύ δυναμικά και το δεύτερο ημίχρονο. Γιουγκοπιάστικα έχουν πάει το παιχνίδι στα μέτρα τους, σε ένα κλειστό παιχνίδι, σε ένα χαμηλόσκορο παιχνίδι. Πάρα πολύ χαμηλό το σκορ, αλλά ο ανταγωνισμός είναι υψηλότατος. Μένος στις 45 από τη γωνία, ο Μερζιώτης έχει ελεύθερο τρίποδο για το δεύτερο του απόψε. Είναι άστοχος, αλλά εκείνο ο Δημητρακόπουλος που μαζεύει, χάνει στη συνέχεια από τον Σταύρο Καρίκα. Και τώρα μπροστά η Q Squad με τον Τζαμαρία να φύγει στον Σταύρο Καρίκα. Ένα τρίποντο δεν μπαίνει. Ξανά με τρίποντο χτυπούν εδώ η Q Squad. Δεν ξέρω κατά πόσο του συμφέρει αυτό, καθώς έχουν 0 σε 13 προσπάθειες απόψε. Μισό τα 6.75. Μερζιώτης, ο Μένος προσποιείται τον drive, θα σηκωθεί. Αστοχεί ο Μένος κάτω από το καλάθι, όμως το φόλ από τον Δημητρακόπουλο είναι επιβλητικό. Δεκατέσσερα 24-26 λοιπόν. Γκοπιάστηκα με τον Δημητρακόπουλο να βάζει το πρώτο καλάθι της περίοδου. Οικονόμου στη γωνία η μπάλα. Η έξτρα το τρίποντο του Γιανακούλια, ούτε τώρα θα έρθει το πρώτο τρίποντο της Tune Squad. Κουμπούλης θέλει να πατήσει κι άλλο στο προβάδισμά της η Γιουγκοπιάστικα, ώστε να αισθάνεται όλο και πιο άνετα στην τοποθεσία Ριζούπολη. Τώρα από τη γωνία ο Μερζιώτης στο τρίποντο δεν μπαίνει. Rebound που μαζεύει ο Τζαμαρίας. Η Tune Squad 2 λεπτά, άσπερη. Καρίκας περνάει, ο Παναγιώτης Καρίκας δεν το βάζει κάτω από το καλάθι, μαζεύει όμως ο οικονόμου, θα βγάλει έξω στον Καρίκα. Τώρα ο Γιανακούλιας περνάει, αφήνει την μπάλα ευγενικά στο καλάθι, αλλά δεν θα πέσει και στο δίχτυ. Ο Μερζιώτης μαζεύει και τώρα ο Κουμπούλης βάζει η δευτέρα απέναντι, όμως το τελείωμα του δεν είναι καλό. Η μπάλα παραμένει σε χέρια Γιουγκοπιάστικα. 26-14 επενθυμίζω το σκορ με την Γιουγκοπιάστικα. Προσγιός, τώρα Κουμπούλης, Δημητρακόπουλος για τον Μένο, το τρίποντο του Μένου δεν θα βάλει. Τον μαζεύει, κάνει το ταμπιντά του με 10 πόντους και η Σάριμα ριμπάουν. Γιανακούλιας, ο οικονόμου, Σταύρος Καρίκας. Γωνία Παναγιώτης Καρίκας για το Σταύρο, τον τρίποντο ούτε τώρα, αλλά μαζεύει ο οικονόμου, πάει και να ανέβει. Υπάρχει φάουλ χαμηλά από τον Τζιό, όσο οι Tune Squad σουτάρουν 0 στα 15 τρίποντα και 6 στα 22 δίποντα, αρκετά κακά ποσοστά, 2 στις 5 βολές, εξού και οι 14 πόντοι τους. Καρίκας θα σηκωθεί για δύο και να βάλει το πρώτο καλάθι της Tune Squad στο δεύτερο μέρος. 26-16. Τώρα Γιουγκοπιάστικα με τον Μένο, ο Μερζιώτης, ο Μένος περνάει από τα δεξιά, ξανά Μερζιώτης, ο Κουμπούλης ψηλά. Γυρνούν πάρα πολύ την μπάλα εδώ οι Γιούγκο και θα βρουν καλάθι με τον Κουμπούλη να σκοράρει
τον 12ο του πόντο για απόψε. 16-28, λιγότερο από 6,5 για το τρίτο δεκάλεπτο. Ο Γεωργακόπουλος είναι έτοιμος να περάσει μέσα για την Γιουγκοπιάστικα. Βλέπω κάποια αλλαγή ακόμη για την Q-Squad Τζαμαρίας Οικονόμου. Παναγιώτης Καρίκας για 2, είναι άστοχος. Είναι μαζί, αλλά υπάρχει φάουλ από το Μερζιώτη στη διεκδίκηση. Περνά ο Γεωργακόπουλος. Τρίτο φάουλ της Γιουγκοπιάστικα στο τρίτο δεκάλεπτο. Ένα μόλις έχουν οι Q-Squad. Άλλα 6. Τρίποντο εδώ από τον Οικονόμου. Πάρα πολύ δύσκολο. Ο Γεωργακόπουλος μαζεύει. Τρεις έχουν σκοράρει για την Q-Squad. Παναγιώτης Καρίκα, Τζαμαρίας και ο Οικονόμου που έχει τη μερίδα του Λέωνος στους πόντους. Αλλά 10 για την επίθεση. Κουμπούλης, ο Μερισιώτης με το τρίποντο, καλά πάει, δεν θα πει όμως. Υπάω τον Τανακούλια. Συνεχίζει το παιχνίδι να είναι πάρα πολύ κλειστό και φτωχό από άποψη παραγωγικότητας. Εδώ η μπάλα μέσα τώρα στον Οικονόμου, θα γυρίσει δεξί, που το βάζει πάρα πολύ δύσκολο το καλάθι. Και έχουμε το time out. Επιστρέφουμε. Στρέψαμε. Μετά το time. Χάσαμε μια φάση εδώ, βγήκε η μπάλα έξω από τα χέρια του Δημητρακόπουλου. 18-28 το σκορ. Η μπάλα τώρα στα χέρια του Παναγιώτη Καρίκα. Σταύρος Καρίκας. Οικονόμου. Σταύρος Καρίκας. Θα περάσει ο Παναγιώτης, αλλά έχει κάνει το επιθετικό φάουλ. Ο γράφος τώρα θα περάσει μέσα στη θέση του Τζιού. Και 49 ακόμη για το τρίτο δεκάλεπτο. Τρία παλιά κάθε ομάδα. Ο Μητρακόπουλος σώζει. Κάνει τη λάθος πάσα, αλλά ο Καρακούσης σώζει επίσης. Τώρα πρέπει να περάσει για να κερδίσει το φάουλο από τον Γιανακούλια. Α, τώρα είναι το τρίτο, με συγχωρείτε, για την Q-Squad δεν θέλω να καλά στον πίνακα. Γεωργακόπουλος. Μπάλα μέσα στον Δημητρακόπουλο. Κούσης. Τρίποδο του Κουκούλη. Από πολύ πίεση δεν θα κάνει τη δουλειά. Οδόμου και τώρα απέναντι ο Γιανακούλιας θα περάσει πολύ γρήγορο ο Γιανακούλιας. Δεν θα υποφεληθεί από αυτήν την προσπάθεια. Πάω του ζωγράφου και τώρα απέναντι ο Γεωργακόπουλος. Τεχνική ποινή στον Τζαμαρία και στον Δημητρακόπουλο. 6 σώνονται οι δύο ποινές, οπότε δεν θα υπάρχει βολή. Αμέσως θα βγουν έξω και οι δύο παίχτες. Γεωργακόπουλος, ζωγράφος, ο Ανδρέου, ο Κουκούλης, το τρίποντο του Γεωργακόπουλου δεν μπαίνει. Πάνω του Ιωσικίδη. Λιγοπιάστηκα που έχουν 3 στα 16 τώρα τρίποντα, Τιούσκα που έχουν 0 στα 16. Αυτά τα τρία παραπάνω όμως έχουν κάνει τη δουλειά για τη Λιούκο που αν δεν τα είχε πάλι θα βρισκόταν πίσω. Μπροστά με μόλις ένα, αντί για 10 από εδώ τώρα. Αυτό το τρίποντο η Σάφα από τον Γεωργακόπουλο, πανέμορφη άμυνα πάνω στο μισή. Και απέναντι τώρα πάει να βγει ο φιδιασμός, αλλά πετάει για την τελευταία στιγμή εκεί. Και βάζει το χέρι του Καρίκας. Γεωργακόπουλος κλέβει την μπάλα. Ο Γιανακούλιας και το φάουλ του Γεωργακόπουλου. Δύο βολές είναι καφού έχουν συμπληρώσει η Γιούγκο.
4 όλα παραμένει το σκορ αυτό το δεκάλεπτο. Δεν θα αλλάξει με την πρώτη βόλη του Γιαννακούλια. 10-12, 4-12 και 4-4 ως τώρα τα επιμένους δεκάλεπτα. Γιαννακούλια θα βάλει τη δεύτερη. 19-28, 3 και 10 για το τρίτο δεκάλεπτο. Γιουγκοπιάστηκα με τον Γεωργακόπουλο. Κουμπούλης, μένος. Κουμπούλης για τον Γεωργακόπουλο. Περιφερειακά κινούνται οι Γιούγκο. Τώρα θέλουν να τρυπήσουν. Μένος από καθήν να σπλιτάρει. Υπάρχει φάουλ από τον Ιωσηφίδη. Δύο βολές εφόσον συμπληρώνουν και οι Two Squad για τον Μένα αυτή τη φορά. Μπαίνει πρώτη. Χάνει τη δεύτερη διαφορά και πάλι όμως σε διψήφια επίπεδα. Καρίκας. Ο Ιωσηφίδης, τώρα ο Μπαμπανιώτης, απέναντι ξανά για τον Σταύρο Καρίκα, η μπάλα μέσα στον Ιωσηφίδη, περνάει ο Ιωσηφίδης από τη γωνία, ο Μπαμπανιώτης, αλλά 4 δεύτερα, δυσκολεύεται πάρα πολύ, πρέπει να βρει ένα σούτ εδώ και το βρίσκει ο Ιωσηφίδης για 3, είναι αλλά είναι άστοχο, παλεύει ο Μπαμπανιώτης για να σώσει την μπάλα, δεν τα καταφέρνει, εκείνη στα χέρια της Γιούγκο, έχουμε αλλαγή, μια... Την Tune Squad θα περάσει μέσα ο Λιαράκος στη θέση του Σταύρου Καρίκα. 29-19. Γεωργακόπουλος. Περάσει εκείνος. Πάρει το τρίποδο Γεωργακόπουλος. Είναι άστοχο. Rebound του Ιωσηφίδη. Οικονόμου. Στην γωνία ο Μπαμπανιώτης για 2, δεν θα το βάλει. Πάνω του ζωγράφου. Τελευταία 102 δεύτερα για το τρίτο δεκάλεπτο, ζωγράφος για 2, ούτε εκείνος. Ιωσηφίδης. Απέναντι ξανά η μπάλα τώρα στα χέρια του Γιαννακούλια. Μπαμπανιώτης ξανά για 2, αυτή τη φορά θα το βάλει. Τώρα τη γωνία ο Μένος, ο Ανδρέου. Μέσα ο ζωγράφος. Ο Γεωργακόπουλος. Ο Μένος για 3. Δεν θα βρει σουτ. Ανά τώρα απέναντι πιο σκουατ πάνω κάτω το παιχνίδι. Σε ένα πιο ελεύθερο ρυθμό. Ο Οικονόμου δεν θα μειώσει εκ νέου. Γράφος μαζεύει. Το παιχνίδι παραμένει στο 8-47, ακόμη δεύτερα για το τρίτο δεκάλεπτο. Κουμπούλης. Μένος. Αλλά 7 για την επίθεση. Έχουν κλείσει πολύ καλά οι τσιούς κατά τους διαδρόμους. Πιάστηκα και βρίσκω πολύ πιο δύσκολα καλάθι. Τρίποντα από τον Μένο. Και τώρα ξεκινάει με ένα 2 στα 2 και έρχεται να 0 στα 4. Όμως τώρα κλέβει ο Κουμπούλης. Απέναντι έχει φύγει για να σηκωθεί. Η τάπα είναι απίθανη από τον Ιωσηφίδη και έπειτα πέφτει και πάνω στο πόδι του Κουμπούλη που βρισκόταν έξω. Η μπάλα στα χέρια της Tune Squad που έχει 15 ακόμη δεύτερα στη διάθεσή της. Όλα δικά της. Να μειώσει εκ νέου. Μπαμπανιώτης. Λιαράκος για τον Ιωσηφίδη κάνει τα βήματα. Στα σκουπίδια πέταξαν αυτή την ευκαιρία τώρα εδώ η Tune Squad. Λιουγκοπιάστηκα όμως έχει 5 ακόμη δεύτερα. Και το νούμερο 5 της ο Γεωργακόπουλος παίρνει την μπάλα. Σουτάρει, είναι άστοχος ο ζωγράφος με τη λήξη το βάζει. Απίθανος ζωγράφος, μετράει το καλάθι. Ολιγορία στην άμυνα των Tune Squad. 31-21 επιστρέφουν για το τελευταίο δεκάλεπτο. Τελευταίο δεκάλεπτο.
σε αυτό το πάρα 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 πολύ ανταγωνιστικό και ωραίο μάτς με χαμηλό σκορ, ναι, αλλά με πολύ πολύ ενδιαφέρον, ναι. Τώρα η πρώτη επίθεση του τετάρτου δεκαλέπτου και καθοριστικού, καθώς η διαφορά δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τώρα θα περάσει ο Γεωργακόπουλος, μπάλα βγαίνει έξω από την τάπα του Ιωσήφιδη. Με τη λάθος πάση και το κλέσμα του Παπαλιώτη που φτάνει μέχρι απέναντι. Πουλίδας, ο Λιαράκος, ο Ιωσουφίδης. Ξανά ο Πουλίδας. Έξω ο Λιαράκος, κλείνουν τους χώρους η Γιούγκο. Ωραία άμυνα είναι μόνο στο Παπαλιώτη όμως. Θα πάρει ξανά ένα σούτ για δύο. Την φορά θα το βάλει και μένω στο Ζέφι. Κρατάει την μπάλα. Να γίνει ξέδρα. Ψηλά ο Δημητρακόπουλος και τώρα ο Γεωργακόπουλος. Μένος Μεριζιώτης για δύο. Άσπαρος είναι σε απόσταση και έχουμε το φάουλ από τον Ιωσήφιδη. Πάνω στη διεκδίκηση και πάνω στον Μητρακόπουλο. Ωραία επαναφορά. Μένος μπάλα ψηλά στο Μεριζιώτη, το τρίποντο του Μεριζιώτη είναι μέσα. 21-34, ανανεώνεται η μέγιστη τιμή της διαφοράς απόψε, πάντα υπέρ της Γιουγκοπιάστικα, στους 13, σε ένα κομβικό σημείο. Οικονόμου κλείνεται, πάει και ο Καρακούσης για τη βοήθεια για δύο. Οικονόμου αστοχή, μαζεύει ο Καρακούσης. Οικονόμου που έχει τους 12 τους 21 της ομάδας του. 8,5 ακόμη για τη λήξη. Μπάλα στα χέρια του Γεωργακόπουλου. Καρακούσης. Γεωργακόπουλος ξανά. Καρακούσης, άλλα 5. Στην καρδιά του γραφιστού Μεριζιώτη στα στοχή. Δημητρακόπουλος κάτω το καλάθι. Χάνει μια κλασική ευκαιρία που λέμε και στην μπάλα. Είναι τα χάνει την μπάλα με τα χέρια του. Χάσαν ευκαιρία εδώ οι Γιούγκο να προηγηθούν με 15 και θέλουν να μειώσουν τώρα κάτω. Η Q Squad, Γιαράκος, περνάει μπάλα στα χέρια του Ιωσήφιδη. Για δύο ο Ιωσήφιδης, δεν πέφτει μπάλα μέσα. Δεν πέφτει μπάλα να μαζέψει, αλλά ο Ιωσήφιδης θα πει την τελευταία λέξη. Περάσει τώρα πολύ καλά. Στους 11 το μάτς, 7:40 για τη λήξη του. Ένα μόλις φάουλ και αυτό από μεριάς του Q Squad. Ο Σιφίδη που είδαμε προηγουμένως πάνω στον Δημητρακόπουλο. Ωραία ξεπερνάει τον Παπανιώτη ο Γεωργακόπουλος. Ο Μένος ένα κρίσιμο τρίποντο. Θα το βάλει ο Μένος. Πολύ πολύ μεγάλο τρίποντο. Άλλο ένα κλατς τρίποντο αυτή την περίοδο για την Λυκοπιάστικα. 37-23. Μένος που έπειτα από τα δύο που είχε. Από το 0 στα 4 τώρα που είχε, επιστρέφει και κάνει το 3 στα 7. Τώρα εδώ μαζεύει ο Μητρακόπουλος στο rebound, πετάει απέναντι στο Γεωργακόπουλο. Ήρεμα φωνάζει και ο Τσίκας από τον πάντο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για τη Γιουγκοπιάστικα να βιάζεται. Ο χρόνος μόνο υπέρ της κυλά και ούτως ή άλλως προχωράει πάντα σε μεγάλες επιθέσεις. Ο Μεριζιώτης τώρα κατά το καλάθι με μία τρίπλα σηκώνεται. Δεν πέφτει μπάλα μέσα, το rebound. Αυτά και με εκείνα στα χέρια του Πουλίδα. Απέναντι ο Παπανιώτης ταχύτατα, το φάουλ από τον Γεωργακόπουλο. Time out, επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε για τις δύο βολές του Παπανιώτη. Τώρα η πρώτη του είναι άστοχη. Δεύτερη για τον Παπανιώτη. Έχει 0 στις 3 ως τώρα. 37 επιθυμίζω το σκορ και η δεύτερη εκτός, αλλά εκεί είναι ο Καρίκας για να μαζέψει την επιθετικό rebound. Μπορούν να αναπληρώσουν τον οσταμένο σπότ, δεν θα γίνει αυτό. Ο Τιος έβαλε χέρια στην μπάλα και έκλειψε από τον Καρίκα. Με ένα διωμένος όμως έχει κάνει τα βήματα. 6,5 για τη λήξη.
ξανά για την Dune Squad. Βρίσκεται πίσω με 14. Παναγιώτης Καρίκας, επιθετικό φάουλ από τον Ιωσιφίδη. Ξανά πετούσε ο Γκάλα από τον Άχρηστο. Μια ευκαιρία εδώ που τους παρουσιάστηκε. Τρίτο φάουλ του Ιωσιφίδη. Τρακόπουλο στο τρίποδο του Μαριζιώτη. Για δύο μετράει. Για δύο είναι το σουτ. Επαναλαμβάνω. Αλλά και πάλι είναι σουτ από χρυσό για την λιγοπιάστηκα. Περνάει μπροστά με 16. Ένα επιμέρους 2-8 αυτό το δεκάλεπτο. Καρίκας. Από τη γωνία ο Ιωσιφίδης για 3. Ούτε αυτό θα μπει μέσα. Παραμένουν με 0 τρίποντα η Τιούσματ σε 18 προσπάθειες. Ένας από τους λόγους που βρίσκονται πίσω απόψε. Μερζιώτης, ξανά το τρίποντο για να φτιάξει το διχτάκι, όχι. Ιωσιφίδης. 23-39 παραμένει. Πουλίδας. Αδειάζει κλεψίδρα. Και αγχώνονται περισσότερο τώρα η Τιούσματ. Πρέπει να βρουν καλάθι. Ωραία στον Πουλίδα ο οικονόμου. Για δύο Πουλίδα σούτε τώρα. Μερζιώτης. Οδεύουμε στα τελευταία 5. Το παιχνίδι στα χέρια της γιουγοπιάστηκα για να κάνουν το πρώτο βήμα για τα προημιτελικά. Δημητρακόπουλος, ρισκαδόρικη πάσα, περνάει με αυτά και με εκείνα στο Τζιό. Κρατάει ο Τζιός, ο Μένος θα σηκωθεί. Άστοχος, rebound του οικονόμου. Αντιαθλητικό φάουλ. Μένον ήταν καλά. Δύο βολές και κατοχή για την Tune Squad. Είναι μια καλή ευκαιρία να μειώσει αρκετά τώρα εκείνη. Πρώτη βολή του οικονόμου. Μπαίνει. 4-39. Η δεύτερη θα χαθεί. Αλλά η μπάλα στα χέρια της Τούσκουαν. Αναγιώτης Καρίκας με το τρίποντο. Ούτε αυτό. Σώζει ο Γιανακούλιας. Θα να κρατήσει ο Δημητρακόπουλος. Δεν θα καταφέρνει. Πάλα για την Tune Squad. Η επαναφορά από τη γωνία το τρίπον δεν είναι άστοχο. Ξέρετε ο Γιωργακόπουλος. Βλέπει όμως από εκείνον ο Καρίκας. Οικονόμου Παναγιώτης Καρίκας. Φάουλ του Γεωργακόπουλου χαμηλά. Τρίτο για την Γιουγκοπιάστικα. Δύο αν βλέπω καλά έχουν οι Tune Squad. 4-21 για τη λήξη. Σταθερά μπροστά με 15 η Γιούγκο. Οικονόμου από τη γωνία τώρα ο Τσαμαρίας δυσκολεύεται. Τρία δεύτερα. Και ο Βερίκιος έχει λίγη ώρα για πρώτη φορά να μέτρησε απόψε. Βερίκιος αστοχή του Πουλίδα. Τελευταίες προσπάθειες από την Tune Squad για να πάρει κάτι από το πρώτο αυτό game. Ο Τζαμαρίας θα βάλει το πρώτο τρίποντο της Tune Squad στο παιχνίδι. Πάλι αργά παρά ποτέ που λένε, αλλά η διαφορά είναι ακόμα στους 12. Για το 9-27 και τώρα ο Μένος, για το 2 ξανά ο Μένος.
5 δεύτερα, μένος πάντα από την γωνία ο Τζιός. Το σουτ είναι άστοχο, για δύο πρέπει να ήταν. Ο οικοδόμος άστοχη και μαζεύει τις φορές τον Τζιός αστοχή. Απέναντι ο Καρίκας, το τρίποντο από τον Γιανακούλια. Δεν θα βάλει το δεύτερο συν 8. Τζιός μαζεύει, είμαστε στα τελευταία τρία. Μένος ρίχνει το ρυθμό, λίγο πιάστηκα. Μένος Γεωργακόπουλος ψηλά. Αλλά 6, Γεωργακόπουλος για 2 αστοχή. Ο Ανδρέου είναι εκεί και βγάζει έξω. Μένος. Αλλά 7, Ανδρέου. Ο Τζιός χάνει, αλλά η μπάλα στα χέρια του Βερίκιου, που θα κερδίσει 2 βολές. Σαράντα. Δεύτερη χάνεται. Rebound από τον Τζαμαρία και τώρα απέναντι έχει φτάσει ο Παναγιώτης Καρίκας. Φάουλ. Μπούλι. Και τώρα ο Τζαμαρίας. Καρίκας με το τρίποντο. Είναι άστοχο. Βερίκιος μαζεύει. Οδεύουμε στα τελευταία δύο. Κουμπούλης προσποιείται την πάσα. Σηκώνεται το καλάθι και φάουλ. Άλλο ένα από τον Κουμπούλη, ο οποίος νομίζω είναι ο κορυφαίος για απόψη την ομάδα του. Φοβερός Μάριος Κουμπούλης. Άλλο ένα καλάθι και φάουλ στη συλλογή του για απόψε. 42-27. Μια ανάσα από την πρώτη νίκη στη σειρά γιουγκοπιάστηκα. Μια συμπληρωματική για τον Κουμπούλη. Θα την βάλει και αυτή. Φτάνει εσύ ως τους 15. Μόλις ένα λάθος. 43-27. Τζαμαρία ξανά θα το βάλει εκείνος. 30-43, τελευταία 2 λεπτά. Γεωργακόπουλος για μεγάλη επίθεση κάνει λόγο Νίκος Τσίγκας στους παίχτες του. Ανδρέου στη γωνία ο Καρακούσης. Παράδοξη πάσα, αλλά βγήκε για τον Γεωργακόπουλο. Θα πάρει και το παράδοξο τρίποντο. Είναι αυτό που θα βγει. Τελευταίο 1,5. Η γωνία Τζαμαρία με μια τρίπλα φάουλ του Ανδρέου. Είναι για 2 βολές. Το συμπληρώνει η Γιούγκο. Έχουν συμπληρώσει. Χάνει την πρώτη του Τζαμαρία. Και η δεύτερη, αλλά μαζεύει για να ακούγεται και το βάζει. 32-43. Τώρα ο Γεωργακόπουλος πιέζεται, περνάει όμως. Βρίσκει στη 45 το κουμπούλι, το τρίποντο δεν θα μπει. Ο Γεωργακόπουλος παλεύει, μαζεύει ο Ανδρέου, σηκώνεται αστοχή με το πόδι. Το βάζει ο Ανδρέου. Μια ωραία φάση εδώ. Έγιναν πολλά. Τέλειο Ανδρέου βρήκε καλάθι με το 32-45. Νομίζω πλέον είναι δύσκολο έως ακατόρθωτο να γυρίσει το μάτς. Σουτ για 2 από τον Τζαμαρία. Μαζεύει ο Καρακούσης. Τελευταία 48 δεύτερα στο παιχνίδι. 45-32 λιγοπιάστηκα από ό,τι όλα δείχνουν. Θα πάρει την νίκη
και θα κάνει το 1-0 στην σειρά. Για 2 ο Βερίκιος, αστοχή, Τζαμαρίας μαζεύει. Απέναντι μπάλα στον Οικονόμου. Πάει να περάσει, θα σηκωθεί ο Οικονόμου και θα βάλει ένα πολύ όμορφο καλάθι. Έχει πέσει κάτω ο Γεωργακόπουλος, θα σηκωθεί όμως. 34-45-25,4 ακόμη δεύτερα. Τώρα η επαναφορά και ο Ντάκης. Ανδρέου. Βερίκιος. Κουμπούλης. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν θα γίνει κάτι άλλο στο παιχνίδι. Αυτό θα είναι και το τελικό σκορ του πρώτου αγώνα της σειράς. Το 45-34 κάνει το πρώτο βήμα. Γιουγκοπιάστηκα για το πρωί τελικά. Ραντεβού των δύο ομάδων την επόμενη εβδομάδα για το Game 2. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το παιχνίδι αυτό μαζί μου. Εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.